έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει για να μην ανοίξουμε τα μαγαζιά. Διότι δεν αξίζει τον κόπο. Και έπρεπε να περιμένουν μέχρι τέλος του Οκτώβρη και να έρθουν να τα φτιάξουν, ή έστω Κυριακή. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Απογοήτευση και αγανάκτηση εκφράζουν επιχειρηματίες στην Οδό Χρυσάνθου Επισκόπου στα Χανιά. Όπως αναφέρουν, συνεργείο του ΔΔΕ προκειμένου να διορθώσει βλάβη που εντοπίστηκε σε καλώδιο, έσκαψε χθες τον δρόμο μπροστά από τα καταστήματά τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πρόσβαση των πελατών. Οχλούν τον κόσμο που εργάζεται, γιατί εδώ πέρα είναι τώρα αυτή τη στιγμή σεζόν. Δεν μπορούν να έρχονται και να κλείνουν το δρόμο και την κίνηση όταν περιμένουμε τουρίστες να έρθουν και περιμένουμε τη σεζόν. Ήμασταν 2 χρόνια κλειστά. Οι επιχειρηματίες τονίζουν πως αυτές τις ημέρες θα βρεθούν στα Χανιά 3 κρουαζιερόπλοια. Οι επιβάτες αυτών όμως δεν θα περάσουν καθόλου από την Οδό Χρυσάνθου Επισκόπου. Είναι ακόμα τουριστική σεζόν και έχουμε κάθε μέρα κρουαζιερόπλοια και τέλος του μήνα έχουμε τις υποχρεώσεις μας, τις εφορίες μας που πρέπει να τα πληρώσουμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν έργα και υπάρχει και κομπρεσέρ, φεύγουν. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή ακόμα έχουμε το σεζόν, έχουμε κρουαζιέρα, άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν και αν να περάσουν, τι να δουν, δηλαδή τα χάλια μας. Αρκετοί είναι οι τουρίστες που κατέγραψε ο φακός της νέας τηλεόρασης Κρήτης, οι οποίοι αλλάζουν δρόμο βλέποντας τα μηχανήματα να κάνουν έργα στην περιοχή. Εξαιτίας της βλάβης, κάποια μαγαζιά έμειναν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Εγώ ειδικά που έχω πίνακες, πώς να τα δείξω στους πελάτες. Δηλαδή η μέρα μας και χτες είναι και σημερινή, πάει. Ωστόσο οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για 2 επικίνδυνα χαντάκια, τα οποία αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους περαστικούς. Δεν γίνεται, πρέπει να έχουμε μια εικόνα προς τα έξω. Καλή εικόνα, όχι έτσι να πηδάνε σαν... Δεν μπορούν καν να δουν τίποτα. Δεν είναι αυτό σωστό. Είχαν βάλει και ένα πλέγμα, ναι, είχαν βάλει. Αλλά όταν λένε ότι υπάρχει διαρροή, πιστεύω ότι ήταν επικίνδυνο και με το πλέγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια εδώ πέρα. Και είναι συνέχεια κόσμος και τώρα αυτή τη στιγμή οι τουρίστες περνάνε και βλέπουν τι γίνεται. Νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να το δούνε κάπως, να το λύσουν. Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, επιχειρηματίες και ΔΔΕ συμφώνησαν τα έργα να συνεχιστούν μετά από τις 15 Νοεμβρίου.